δύσκολο το παιχνίδι από ό,τι άκουσα. Λοιπόν, ξεκινάμε πάλι. Καλά, συνήθως θα πάει καλύτερα ο Ηλίας. Είδε ένα παιχνίδι, είχα και αρχίζουμε. Εγώ κέρδισα, Σικ με τα... Κλασικά, τρεις φορές. Με τα Tails και τα Aerials. Πίσω στο game. Ελάχιστο προβάδισμα, ο Σίδωρακ στα percentage. Ένα αρκετά δύσκολο matchup, Σίδωρακ και Λίκος. Ο πρώτος με τον πέμπτο, συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή, στα ranks. Επιστρέφει ο Μάριο. Φαίνεται να τον έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά ο Λίκος. Παρ' όλα αυτά και ο Σίδωρακ δεν θα μείνει. Ναι, ναι. Σταυρωμένα τα χέρια, προσπαθεί να πατήσει τον κάτω αλφα. Για να γίνει το πάνω σμάζ, δεν έπιασε. Προβάδισμα ο Έλκος, αλλά είναι σχετικά εισάξιο. Είναι πολύ πιο γρήγορος παίκτης. Και το πρώτο στο κουμάριο φεύγει με ένα άψι μας. Καλτζάρι για το βίντεο να το έχει. Γράψε bounce εκφύσεις, ωραίο κόμπο. Πολύ σωστά και τα νίκης. Δεν πρόλαβε ο Γιάννης ο Σίδωρακ να τα κάνει και φλέκ με την Πέρτα. Ο Λίκος συνεχίζει. Κοντά μας έχουμε και τον Λουί. Προσπάθει να δει το chat. Ριπ Λουίς. Ο Λουίς όλοι θα δει εδώ πάρα. Λοιπόν, επιστρέφοντας στο match, ο Μάριο ήδη έχει πολύ ψηλό percentage. Και ο Έλκος είναι ακόμα στο πρώτο του στόκ, δεν το έχει χάσει. Για όποιον αναρωτιέται, δεν είναι δευτεί ο Σίδωρακ, συνήθως όλα τα μάτς έτσι είναι με τον Λίκο. Και το πρώτο παιχνίδι το παίρνει ο Έλκος. Δύο στόκ. Ειδικά εύκολα. Να ενημερώσουμε 1-0. Δεν είναι, που πάει. Δεξί κλικ. Α, δεξί. Για πάμε. Πρώτη φορά το κάνω. Συνεχίσουμε με τους ίδιους χαρακτήρες. Τώρα για πίστα. Bomb speed. Battlefield. Α, όχι, Δελφίνο. Δεν είχε ένα μείον εκμόση και να δούμε αν θα μπορούσε να κάνει κάτι με Γιάννης. Πάλι γκράμπησε bounce fix. Καλό spacing από τον Έλκος. Μέχρι τώρα έχει αποφύγει όλα τα smashes του Σίδωρακ. Πάνω smashes. Επιστρέφει με up B. Ξαναβγαίνει η πλατφόρμα. Η damage είναι πολύ κοντά. Τώρα ανεβαίνει λίγο με το Λίκο, αλλά πάντα έκανε στον Σίδωρακ. Κάτι τα needles. Πολύ καλό. Το χαμηλό ταβάνι των. Ναι. Ρουν τον έφαγε. Η αλλαγή της πίστας. Να βοήθησε. Δεν είμαι σίγουρος. Ανέβαινε πάλι στις πλατφόρμες. Όχι. Όσοι τώρα τρέχει στο smash. Ο Έλκος. Έπρεπε να περιμένει λίγο πολύ. Σίδωρακ. Πάλι γράψε bouncing this. Πολύ καλό dodge. Και το παραμικρό damage μετράει εναντίον της Sigma, ξέρετε. Είναι ένας χαρακτήρας που μπορεί να κάνει πάρα πολύ damage, να φαίνεται ότι έχει πάντα το πάνω χέρι, αλλά με το παραμικρό μπορεί να χάσει γιατί έχει και εύκολα, είναι πολύ light. Πολύ καλές αποφυγές παρόλα αυτά. Επιστρέφει στο παιχνίδι. Πολύ καλό. Δεν πετυχαίνει τελικά το hub B.
έχοντας μπιλντάρι και damage ο Μάριο, εκεί τώρα πλέον μπορεί με ένα καλό σημείο να βγάλει. Άμα προσέξει, να το, πολύ καλό πάνω σε μας. Πολύ καλό, αλλάζει, πάει για το spike. Παραλίγο, αλλά... Ο Λίκος απαντάει. Και δύο υψηλά ποσοστά. Θα γίνει το πάνις από καλό πειρά. Πάνις. Πολύ καλό. Θα γίνει το πάνις. Δεν προλάβε. Α, παραλίγο. Τώρα είναι όποιος αφήσει άνοιγμα. Δεν τους κάνει ένα λάθος. Μάριο έχει το πλεονέκτημα τώρα, παιδιά. Όσο μπράβο από τους Σικ. Και ένα... Και ένα πέρ. Κλείνει και το δεύτερο στόκ. Παρ' όλα αυτά η εμπειρία... Με τον Ρίκο να μην κάνει 2-0.